Κύριε Πρόεδρε, η πρόταση νόμου είναι ορθότατη, αλλά για να έχει αξία δεν πρέπει να επαναληφθεί αυτό που συνέβαινε στο παρελθόν. Κάθε εβδομάδα, κύριε Πρόεδρε της Επιτροπής Οικονομικών, με πιέσεις από διάφορους, απλώς επιφορτίζεται η Επιτροπή Οικονομικών στο να κάνει μια τυπική διαδικασία να αποκλειοποιεί θέσεις. Άρα, σωστότατη η πρόταση νόμου, αλλά πρέπει να σταθούν και οι βουλευτές στον πούντο τους. Όχι μόλις πας παίξουν μπουρούν, αυτόματα να αποπαγοποιούνται. Το δεύτερο, κύριε Πρόεδρε, μια και μιλούμε γενικότερα για το κρατικό μισθολόγιο. Αντί να πιάνουμε μπισκαλιές με το να διούμε νάτα, να προλαμβάνονται σωριδών και ύστερα από χρόνια να ξαναζήσουμε ομιγέννητο το 13 να αναγκαζόμαστε να κόφουμε. Εάν δεν έρθει η κυβέρνηση να πάρει πρωτοβουλία αυτόν το σώμα και να θεσπίσει έναν ανώτατο όριο της αύξησης του κρατικού μισθολογίου και να συναρτημένων πάνω στο ρυθμό ανάπτυξης του κράτους. Ακούω όλους να ανησυχούν για το 15,4% της αύξησης του κρατικού μισθολογίου. Και πολύ σωστά είπε ο συνάδελφος, ο κύριος Παπαδόπουλος, ότι εμπουτινάτα, αν δεν εν όλο, το μεγαλύτερο ποσοστό. Εμπουτινάτα επισκαλήσαμε όλοι. Όλοι χαιρετήσαμε. Πρέπει με σοβαρότητα να αντιμετωπίσουμε τα δημόσια οικονομικά. Και μια τελευταία κουβέντα. Όταν προσλαμβάνεται κάποιος στη δημόσια υπηρεσία, τον πληρώνεις όχι μόνο μέχρι να αποδημήσει εισκύριον, αλλά ώσπου να αποδημήσει εισκύριον και το έτερο νήμισε. Άρα, μιλάμε για κάθε ένα, έστω για να σε μικρή κλίμακα που θα ενταχθεί, για μερικά εκατομμύρια στο σύνολο της διαρκείας της ζωής αυτού που θα προσληφθεί. Υπάρχουν άλλα θέματα να κερδίσει πόντους το πολιτικό σύστημα. Όχι πάνω στα δημόσια οικονομικά και καταλήγω, ορθότατη η πρόταση, αλλά πρέπει να είμαστε σοβαροί και να λέμε συχνά όχι όταν σωριδών θα έρχονται οι θέσεις για αποπαγωποίηση.